ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την ομάδα μας και την ομάδα του Σιδηροχωρίου για το ωραίο θέμα που προσφέραμε. Πιστεύω ότι είχαμε suspense σε αυτό το τελικό κυπέλλου. Νομίζω ότι ήταν εισάξιες οι ομάδες, κέρδισε ο τυχερότερος. Και αυτοί ήμασταν εμείς. Είναι μια πολύ ευτυχισμένη βραδιά για μένα και για όλη την ομάδα. Και ελπίζουμε στο μέλλον να έχουν και άλλες τέτοιες βραδιές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο για την παρουσία του. Νομίζω είχαμε χρόνια να δούμε από τα χρόνια του Πανθρακικού να γεμίζει αυτή η κερκίδα και να έχει κόσμο και στο πέταλο. Ο σκοπός μας, όπως είχαμε πει στη συνέντευξη τύπου, ήταν ιερός και νομίζω ότι θα πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα από τα οποία έχουν μαζευτεί για αυτή την κοπέλα. Ζηλέψατε τον κόσμο, γιατί σας έλειψε όλη τη χρονιά. Ο κόσμος της Κομωτινής, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι φύλαθλος του ποδοσφαίρου. Και στον Πανθρακικό που έβλεπα, αλλά και σε εμάς που είμαστε χωριά στην ουσία, δεν είναι κοντά. Δεν ξέρει να παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο και ελπίζουμε να μας αγκαλιάσει στο μέλλον. Ή εμάς ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα του νομού συμμετέχει σε κάποια εθνική κατηγορία. Δύο ομάδες του νομού Ροδόπης είχαν το χαμηλότερο προϋπολογισμό στην γάμα εθνική. Το πάλεψε τουλάχιστον η δική σου ομάδα, το πάλεψε μέχρι το τέλος για την παραμονή. Μπορεί να πείτε ότι είναι μια χρονιά πετυχημένη, δεν είναι σίγουρα, αλλά μπορείτε να πείτε ότι είναι αποτυχημένη, αν δούμε τα δεδομένα. Αποτυχία δεν είναι. Αν αναλογιστείτε ότι είμαστε δύο χωριά, τα οποία είναι οι ομάδες αυτοχρηματοδοτούμενες και δεν είναι δορυφόροι κάποιων μεγάλων ομάδων, για μένα θεωρείται η χρονιά και για τις δύο τις ομάδες επιτυχημένη. Δεν είμαστε δορυφόροι ούτε της Δράμας, ούτε του ΠΑΟΚ, ούτε κανενός. Από το υστέρημά μας βάζουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις ομάδες και τα παιδιά παίζουν πολλές φορές και για τη φανέλα. Ο Γιώργος Λέγης θα συνεχίσει στην ομάδα. Νομίζω πως ναι. Είχε περάσει από το μυαλό μου να τα παρατήσω, αλλά τελικά... Μόνο στη μέση συμπαίκτες το έχετε ψάξει αυτό. Δύσκολο να βρεις συμπαίκτες, γιατί και τα χρόνια που διανύουμε είναι δύσκολα. Τώρα όποιος θέλει να βοηθήσει και να είναι κοντά μας είναι ευπρόσδεκτος. Απλά είχα κουραστεί. Από το 2005 είμαι κοντά στην ομάδα και επειδή έχω και τη δουλειά μου, έχω υποχρεώσει πολλές και εκεί πέρα, ίσως δυσκολεύτηκα φέτος να παρακολουθήσω γιατί είχαμε και πολλά μάτς εκτός νομού. Του χρόνου που θα είμαστε στο τοπικό, νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Στην Ξάνθη είχαμε παράπονα γιατί ο τελικός γινόταν στην έδρα του Ορφέα τον Άρη. Από εδώ πέρα δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Αυτό θυμά την ομάδα σου, ότι έγινε στο καλύτερο γήπεδο παρότι ήταν η φυσική έδρα τη τόξα στην Ορφέα. Όταν έχει ομάδα και εμπιστεύει την ομάδα σου, όπου και να παίξει, παίζει μπάλα. Αν δεν ξέρει ποδόσφαιρο και στο φεγγάρι να σε πάνε. Το γήπεδο μα θέλει, αν δεν μπορούμε να παίξουμε μπάλα, ρε παιδιά. Εντάξει. Για τον κόσμο τι έχει να πείτε. Για την επόμενη χρονιά, για τον κόσμο της Ροδόπης. Τίποτα. Ένα κάλεσμα θέλω να κάνω στον κόσμο να έρθει να μας παρακολουθεί και εμάς και όλες τις άλλες ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα, να τις αγκαλιάσει, να φέρει τα παιδιά του, να παρακολουθήσουν τους παίκτες που έχουμε, να πάρουν ένα ερέθισμα για τα παιδιά να ξεκινήσουν και αυτοί κάτι με τον αθλητισμό. Ας μην είναι το ποδόσφαιρο, ας είναι οτιδήποτε άλλο. Να ασχοληθούν με τον αθλητισμό μας. Αυτό θέλουν μικρά παιδιά να έρχονται να παρακολουθούν. Να πάρουν ένα εράθισμα και να ξεκινήσουν κάτι για τον εαυτό τους. Γιατί δεν το ανοίγουμε μακριά, για τον χρόνο στην ομάδα ή ακόμη δεν έχει. Δεν έχουμε συζητήσει, αλλά γιατί να μην είναι.